αυξήθηκε ο αριθμό των δειγμάτων που αναλύθηκαν την Τρίτη από το Εργαστήριο Αναφορά του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, χωρί ωστόσο να υπάρξει κάποιο νέο επιβεβαιωμένο κρούσμα από την Ήπειρο, την Κέρκυρα και τη Λευκάδα. Συνολικά εξετάστηκαν 77 δείγματα, εκ των οποίων τα 53 από τα νοσοκομεία τη Ήπειρου, τα 15 από το νοσοκομείο Κέρκυρα και τα 9 από το νοσοκομείο Λευκάδα και όλα ήταν αρνητικά. Ο οδηγό Βούνο από τα Γιάννα μεταφέρθηκε σήμερα σε παθολογική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Από τη μονάδα αυξημένη φροντίδα, αφού η κατάσταση τη υγεία του είναι πολύ καλή. Όπω και η κατάσταση τη υγεία του ηλικιωμένου από την Άρτα που εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατική θεραπεία. Συνολικά μέχρι και την Τρίτη από το νοσοκομείο Χατζικώστα έχουν αποσταλεί 239 δείγματα προ εξέταση, εκ των οποίων το ένα βγήκε θετικό, ενώ αναμένονται απαντήσεις για άλλα έξι. Από το Νοσοκομείο Άρτας έχουν αποσταλεί 521 δείγματα, εκ των οποίων 4 ήταν θετικά και αναμένονται απαντήσει για άλλα 6. Και τέλος, από το Νοσοκομείο Φιλιατών έχουν αποσταλεί 71 δείγματα προ εξέταση, τα 67 εκ των οποίων έχουν βγει αρνητικά και αναμένονται απαντήσει για άλλα 4.